τη δωρεάν παραχώρηση στην περιφέρεια Ηπείρου της χρήσης 2 ακινήτων της πρώην Γεωργικής Σχολής Κατσικά Νομού Ιωαννίνων με σκοπό τη δημιουργία πάρκου καινοτομίας πρωτογενούς και δευτερογενούς μεταποιητικού τομέα με την ονομασία Πάρκο Αγροτικής Καινοτομίας, αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ήδη η εν λόγω απόφαση αναρτήθηκε στη Διάβγεια. Το εν λόγω πάρκο πρόκειται να φιλοξενήσει και δράσεις σχετικές με ερευνητικούς σκοπούς σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα καθώς και δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Πρόκειται για την δεύτερη παραχώρηση από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς την περιφέρεια Ηπείρου, καθώς η πρώτη αφορούσε την έκταση στην Λεωφόρο Νιάρχου, εκεί όπου η περιφέρεια Ηπείρου σχεδιάζει την δημιουργία του πάρκου υψηλής τεχνολογίας. Και στην περίπτωση των ακινήτων της πρώην Γεωργικής Σχολής Κατσικά, η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ορίζεται σε 25 έτη με δυνατότητα παράτασης με ανώτατο όριο τα 10 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της συγκεκριμένης απόφασης. Το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής θα γίνει μεταξύ υπαλλήλου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου Νομού Ιωαννίνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και εκπροσώπου της Περιφέρειας Ηπείρου και πρόκειται να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης της Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας. Μάλιστα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και επειδή εντός της παραχωρημένης έκτασης υφίσταται. Το Υπουργείο, επικαλούμενο την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, επειδή εντός της παραχωρούμενης έκτασης υφίσταται συγκρότημα 13 παλαιών κτηρίων, επισημαίνει πως για τυχόν εργασίες συντήρησης αποκατάστασης αυτών και διαμόρφωσης του χώρου θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση της εν λόγω υπηρεσίας. Επίσης, σύμφωνα με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, για οποιαδήποτε μελλοντική επέμβαση θα πρέπει να ζητηθεί η γνωμοδότηση της συγκεκριμένης εφορίας. Βάσει πάντα της ίδιας απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η παραχωρησιούχος, όσον αφορά τη συνεργασία με τον Ελγό Δήμητρα, οφείλει να μην παρακολουθεί την εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία της γαλακτοκομικής ΕΠΑΣ και του οικοτροφείου της, από τυχόν μελλοντικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν, να μην υλοποιήσει δραστηριότητες που ανταγωνίζονται ή παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις δομές και τις υπηρεσίες του Ελγό Δήμητρα γενικότερα, να εξακολουθήσει να παρέχει υπηρεσίες ευπρεπισμού και συντήρησης στα ακίνητα στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ελγό Δήμητρα, να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διατήρηση του ζωικού κεφαλαίου του τμήματος Γάλακτος και να παρέχει κατά προτεραιότητα τη δυνατότητα συνεργασίας με το πάρκο καινοτομίας μέσω ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων. Επίσης, όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου Δήμητρα Ιωαννίνων, ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί ως εκθετήριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Ηπείρου. Υπενθυμίζεται πως τα σχέδια της περιφέρειας Ηπείρου είναι η δημιουργία δύο ερευνητικών κέντρων, ενός για τα αρωματικά φυτά και ενός για την γενετική βελτίωση των ντόπιων φυλών ζώων, καθώς και η δημιουργία του εκθετήριου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Ηπείρου, όπως αυτό αποτυπώνεται στην απόφαση.